Αυτό το κομμάτι θα το ονομάσουμε αλλαγή εποχής. Αλλαγή εποχής κάποια στιγμή θα μπορούσε να συνοδεύσει το ποίημα που έγραψα το 1990, σκεπτόμενος αλλαγές που θα επέλθουν στο μέλλον, αναγνώσκοντας τα τεκτενόμενα τότε, με τους άκρατους διορισμούς στο δημόσιο, με την αθρόελευση αλλοδαπών, όλα αυτά τα συμβάντα της δεκαετίας 90 προμήνυαν αυτά που βλέπουμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν έγραψα και το ποίημα μου το 1990, το Εκρεμές, φανταζόμουν ένα συμβαντικό ρολόι, το οποίο το Εκρεμές θεωρείται κάθε 2000 ετίες. Κάθε φορά που σταματάει η φόρα του, γεννιέται μια καινούργια εποχή, πεθαίνει μια παλαιά και ούτω καθεξής. Να το θυμηθώ, κάθε 2000 ετίες εωρείται το Εκρεμές, κάθε τέρμα της ροπής του προμηνύει αλλαγές. Είναι αυτό που καθορίζει τον ανθρώπινο παλμό, κοσμογόνων γεγονότων προμηνύει ερχομό. Σαν η φόρα του αλλάζει, φέρει τέλος και αρχή, τη νέα εποχή. Τελευταία εποχή ήταν η αρχαία εποχή. Η Αθήνα και η Ρώμη πια δεν λούονται στο φως. Σκεπασμένες από το σκότος της καινούργιας εποχής, τη θρησκόληπη σχολή. Του 20ου αιώνος είμαι και λάχη μου να δω το Εκρεμές να τερματίζει σε περίοδο που δρώ. Ατενίζοντας το μέλλον, τρέμω, σταματά ο νους, άρα τι παραμονεύει στη στοφή του Εκρεμούς. Αυτό λοιπόν το 1990. Μετά το 2000 επιταχύθηκαν όλες οι αλλαγές. Μπορεί να έχουμε φτάσει και στο αποκορύφωμα αυτών των αλλαγών. Κάτι τίκτεται, κάτι θα γεννηθεί. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Βλέπουμε να μεταλλάσσεται ο άνθρωπος όπως μεταλλάσσεται και ο ιός εξάλλου. Αυτοί οι προβληματισμοί λοιπόν γέννησαν αυτό το μουσικό, αυτή τη μουσική μου σύνθεση και την μοιράστηκα μαζί σας και να μου την αξιολογήσετε. Σήμερα έχουμε 12 Σεπτεμβρίου 2021. Αυτά φίλοι μου, καλό σας βράδυ.